Σας καλωσορίζουμε στο επιστημονικό. Με θέμα ποινική δίκη, μετά και τις πρόσφατες παρεμβάσεις με το νόμο 5090 του 2024, που συνδιοργανώνουν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Μυτιλίνης, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Μυτιλίνης. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς του νησιού και τα σώματα ασφαλείας που μας υποστήριξαν και μας υποστηρίζουν στην πραγματοποίηση αυτού του συνοδρίου και των επισκέψεων που διενεργούνται στο πλαίσιο αυτού. Για πολλούς λόγους επιλέξαμε τη Μυτιλίνη, όχι μόνο για ιστορικούς. Είναι μια πόλη με πολιτισμό, με τέχνη, με ποιήση, γεωγραφική της θέση. Θέλαμε κι εμείς με την παρουσία μας, η Ένωση Εισαγγελέων, να δώσει ένα σημάδι πραγματικά για αυτή την πόλη και να διεξαγάγουμε ανάμεσα σε άλλες πόλεις που είχαμε πάρει την απόφαση. Στη Μυτιλίνη το ετήσιο συνέδριο όμως της Ένωσης Εισαγγελέων με τα καυτά θέματα που απασχολούν την νομοθετική επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες και νομίζω και οι εισηγητές, αλλά περισσότερο και συνδιοργανωτής ο Δικηγορικός Σύλλογος Μυτιλίνης, η τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτος και δεύτερος βαθμός, περιφέρεια, δήμος, μας υποστήριξαν σε κάθε επίπεδο, ούτως ώστε να έχουμε μια επιτυχημένη έκβαση αυτού του ετήσιου συνεδρίου. Νομίζω η παρουσία όλου του κόσμου, αλλά και ο δικηγορικός κόσμος της Μυτιλίνης αγκάλισε αυτό το συνέδριο και φάνηκε από την παρουσία του που είχε εχθές στο σχεδόν κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο, αλλά και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Συνδυάσαμε παράλληλα όχι μόνο θεματικές συνότητες του συνεδρίου και το θρησκευτικό τουρισμό που φημίζεται η πόλη της Μυτιλίνης. Και πάλι ευχαριστούμε όλους και την τοπική αυτοδιοίκηση και τον συνδιοργανωτή του Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλίνης. Νομίζω η επιτυχία του συνεδρίου, οι εργασίες του συνεδρίου και τα συμπεράσματα που θα σας δώσουμε τα λένε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κοιτάξανε πραγματικά τιμή. Η Ένωση Εισαγγελέων είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό σωματείο επιστημονικό και συνδικαλιστικό για τους εισαγγελείς. Τα θέματα τα οποία τέθηκαν είναι θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινή πράξη των δικαστηρίων, πράγμα που σημαίνει ότι απασχολούν τον κάθε πολίτη που θα έχει την ατυχία να εμπλακεί σε μια υπόθεση στα δικαστήρια. Και θέλω να, έτσι, με ευχαρίστηση να πω ότι όλοι όσοι έχουν έρθει είναι ενθουσιασμένοι για το νησί μας, την εικόνα του, και πιστεύω ότι ο ενθουσιασμός αυτός θα πολλαπλασιαστεί όταν σήμερα θα πάμε και προς την πλευρά της Καλονής, δηλαδή στη Μονή Λιμόνος και στη Μυρσινιώτισσα, και αύριο θα πάμε προς το Μανταμάδο και προς τη Μύθυμνα. Είναι άνθρωποι, καταλαβαίνετε, όλοι οι εισαγγελείς από όλη την Ελλάδα, και είναι καλό μια τέτοια εικόνα να διαχέεται σε τέτοιες κατηγορίες ανθρώπους για το νησί μας που πραγματικά το αξίζει. Ο νόμος ο καινούριος έχει θετικές διατάξεις, έχει και προβληματικές διατάξεις. Είπα και χθες στον Υπουργό ότι η πράξη θα δείξει το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Το θέμα είναι ότι επειδή οι δικαστές γενικά είμαστε συντηρητικοί και δύσκολοι άνθρωποι στο να αποδεχθούμε αλλαγές, αν το δικαστικό μας σύστημα θα ενστερνιστεί αυτές τις αλλαγές που επιχειρούνται με τον νόμο, που αν πραγματικά υλοποιηθούν, τους στόχους τους θα τους πετύχει. Δηλαδή, ο στόχος είναι ποιος, να δικάζουν τις υποθέσεις μικρότερη σύνθεση δικαστηρία και όσο του δυνατόν γρηγορότερα. Αν αυτό το πράγμα επιτευχθεί, καταλαβαίνεις, είναι ένας στόχος ο οποίος πραγματικά αξίζει τον κόπο η προσπάθεια να γίνει. Οδηγηθήκαμε εκεί γιατί έπρεπε να απαντήσουμε σε κάτι θεμελιώδες, το οποίο αφορά την ελληνική κοινωνία και δεν είναι ζήτημα μιας επιστημονικής μελέτης. Εάν θα μπορούσε να συνεχίσει η ελληνική κοινωνία να βιώνει ένα εκτεταμένο καθεστώς ατιμωρησίας ή εάν θα μπαίναμε σε μία περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία θα ένιωθε
περισσότερο ασφαλής. Αν θα συνεχίζαμε μέσα στα πλαίσια μιας αντίληψης για το κράτος δικαίου, το οποίο τώρα είναι η καραμέλα της εποχής, όποιος θέλει να πει κάτι κράτος δικαίου λέει και το ορίζει όπως αυτός νομίζει και πιστεύει ότι αφού αναφέρεται στο κράτος δικαίου κάποια ζημιά θα κάνει σε κάποιους άλλους, εάν θα συνεχίζαμε στα πλαίσια αυτής της αντίληψης να αποδεχόμαστε ότι προστασία αξίζουν μόνο τα δικαιώματα των εγκληματούντων και δεν υπάρχει καμία ματιά στα δικαιώματα των θυμάτων. Ως εθνικοί και νοσηλιακοί δικαστές και εισαγγελείς, είμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στη χώρα μας, οι εγγυητές των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, το δικαιώματό τους να ζουν σε μια ασφαλή και δίκαιη κοινωνία. Προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, την αξία και την αξιοπρέπεια, την κοινή ειρήνη, αγνώντας όσους, εξυπηρετώντας αλλότρια συμφέροντα, αμφισβητούν τον καθημερινό μας αγώνα. Οφείλουμε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εμπεδώσουμε το αίσθημα δικαίου στη συνείδηση του πολίτη με αφοσίωση, σθένος, ήθος, δικαστική ενσυναίσθηση και αυτοδέσμευση, αποστασιοποιημένη από τις πολιτικές, θρησκευτικές ή άλλες προσωπικές μας αντιλήψεις, απορρίπτοντας τη διεκπαιρεωτική λογική. Η βάναυση προσβολή της ζωής και της αξιοπρέπειας γυναικών από συζύγους ή συντρόφους που θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου στο σώμα και την ψυχή τους, μικρών παιδιών από τους κατόνομα γονείς τους, ανήμπορων και ευάλωτων ανθρώπων από τους κατόνομα προστάτες τους, η έξαρση της σεξιστικής και ρατσιστικής βίας λόγο και έργο, τα περιστατικά ανέτειας και παράλογης βίας μεταξύ ανηλίκων ή νέων ατόμων για μια ανάρτηση και επιβράβευση στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η άνοδος του λαϊκισμού αποτελούν καθημερινά σχεδόν προκλήσεις για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Αποτελούν μια συνεχόμενη δοκιμασία που απαιτεί ενσυναίσθηση και εμβάθυνση κάθε υπόθεσης σαν να είναι μοναδική, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά οτιδήποτε απειλεί την ασφάλεια και την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Πρέπει να σας πω ότι είναι θετικά τα πρώτα μηνύματα από την εφαρμογή του πιο πάνω νόμου. Έχει, παραδείγματος χάρη, ξεκινήσει ήδη μία μεγάλη καθάριση των πινακίων με ταλαιπωρημένες υποθέσεις, με παλαιό χρόνο τέλεσης και πολλές αναβολές. Τα υπόλοιπα, τοποθετήσεις και προβληματισμούς σε επιμέρους θέματα που αφορούν τον νόμο, θα μας τα εκθέσουν οι ομιλητές μας. Σεβόμενοι τον πολύτιμο χρόνο σας, θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία της συνάντησής μας, να αναφερθώ σε ένα και μόνο ζήτημα επίκαιρο που πιστεύω μας προβληματίζει όλους. Η βία κάθε μορφής έχει κυριολεκτικά κατακυριεύσει τον κόσμο. Πολεμικές συγκρούσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις, οργανωμένο έγκλημα, βία στους δρόμους, στις γειτονιές, στα σπίτια, στα σχολεία, στα γήπεδα, οπαδική βία, ενδοοικογενειακή βία, γυναικοκτονίες. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι πρόκειται για φαινόμενο με ποικίλα αίτια. Οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, ρατσισμός και αποστροφή της διαφορετικότητας, έλλειψη παιδείας και κυριαρχία των κατώτερων ενστίκτων, ορμών και παρορμητικών διαθέσεων του ανθρώπου, δογματισμός, εμπάθειες και προκαταλήψεις, κατάργηση του διαλόγου, του μέτρου και της ισορροπίας, έλλειψη οικογενειακής και κοινωνικής μέρημνας και μια κοινοτυπία. Η πολυσυζητημένη λόγω των πιο πάνω αιτίων κρίση αξιών στις μέρες μας, που συμπαρασύρει πράγματι στο διάβα της τα πάντα, θεσμούς, ευγενικούς στόχους, ιδανικά και πάει λέγοντας. Θα ήταν αφέλεια να ισχυριστεί ο οποιοσδήποτε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ότι η πανάκια για το πολυσύνθετο και πολυπαραγωγικό αυτό φαινόμενο της βίας είναι η ποινική καταστολή, είτε πρόκειται για αυστηρότερη νομοθέτηση, είτε πρόκειται για δικαστική κρίση. Ασφαλώς και απαιτείται καταπολέμηση όλων των αιτίων που γεννούν το φαινόμενο, ώστε να χτυπηθεί στη ρίζα του. Ασφαλώς και απαιτείται κοινωνική και κρατική μέρημνα σε όλα τα επίπεδα. Όμως,
παρά τους πολυετείς αγώνες της ανθρωπότητας από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά συστήματα και από διαφορετικούς πολιτισμούς εναντίον της πολυπρόσωπης βίας, το φαινόμενο είναι εδώ και μας αφορά όλους. Στη Λέσβο του πολιτισμού. Το απάδρασμα της Λέσβου, αν τους ρώστε, είναι ο πολιτισμός. Τη Λέσβο της ανοίξεως των λεσβιακών γραμμάτων. Τη Λέσβο του Νόμπελ. Τη Λέσβο την αγιογεννήτορα και οσιογεννήτορα. Τη Λέσβο την δικαστογεννήτορα. Ένα νεολογισμό δικό μου. Διότι απεριθμήθησαν προηγουμένως κάποιοι εκ των δικαστών, αλλά είναι ον ουκέστη αριθμός. Ένι παρίστανται. Ένι δεν παρίστανται. Θλίβομαι ως Έλληνας για την απαξίωση που επιδιώκεται από ορισμένους κύκλους, κυρίως εσχάτως, για ενέργειες, αποφάσεις, πρόσωπα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη για μένα είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας. Είναι ο πυλώνας του κράτους δικαίου. Και συγγνώμη κύριε Υπουργέ που θα μιλήσω λίγο για το κράτος δικαίου, γιατί προηγουμένως αναφερθήκατε εκεί. Το οποίο κράτος δικαίου ευόρκως υπηρετείται και διακονείται. Τι είναι το κράτος δικαίου, το οποίο αποτελεί και ιδρυτικό συστατικό ακόμη και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Αναδύθηκε το 19ο αιώνα, όπως πολλά άλλα στη Γερμανία. Όλες οι εξουσίες, όλα τα υποκείμενα υπάγονται άνευ εξαιρέσεως στο δίκαιο. Το δίκαιο είναι ο επιδιαιτητής της κοινωνικής μας συμβιώσεως εναντί όλων των μερών. Ευτυχώς η χώρα μας διέπεται και κανοναρχείται από το κράτος δικαίου, το οποίο υπηρετείται και επιβάλλεται. Σας επανακαλωσορίζω στη Λέσβο, την ειρηνική Λέσβο. Ειρηνική σε περιόδους ηρεμίας και περιόδους όπου δεν καταλύεται το κράτος από άκρατη παρανομοπροσφυγό κατάκληση, όπως συνέβη το έτος 2020. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκ μέρους των Δημοτών της Μυτιλήνης σας καλωσορίζω στην πόλη μας. Είναι ιδιαίτερη και μεγάλη τιμή για μας να φιλοξενεί ο τόπος μας ένα τόσο σημαντικό επιστημονικό συνέδριο, τα συμπεράσματα του οποίου θεωρώ πως θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, μια και ο νόμος τον οποίο εξετάζεται είναι σχετικά πολύ πρόσφατος. Θεωρώ όμως εξαιρετικά τυχερούς και τους συντοπίτες μας νομικούς που θα έχουν την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, να παρακολουθήσουν διαζώσεις, εργασίες αυτό το διήμερο. Ευχαριστούμε την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για την επιλογή της Μυτιλήνης ως τόπο διεξαγωγής αυτού του συνεδρίου και φυσικά συγχαίρουμε το Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης για την διοργάνωση. Κύριε Υπουργέ, κύριε Φλωρίδη, σας καλωσορίζω και εγώ στον τόπο μας, στην πολύπαθη Λέσβο, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την επικοινωνία που έχουμε και την προσπάθεια που καταβάλλεται ύστερα από αίτημά μας και κυρίως του Δικηγορικού Συλλόγου να ιδρύσουμε, να χτίσουμε ένα καινούργιο κτίριο πίσω από το πρωτοδικείο όπου θα στεγάζεται το εφετείο μας. Και δείξατε από την πρώτη στιγμή αυτό το ενδιαφέρον και ελπίζω σύντομα να υλοποιηθεί. Κυρία Πρόεδρε του Αριουπάγου, σας καλωσορίζω και εγώ στο τόπο μας και να σας μεταφέρω την ικανοποίηση με τον τρόπο, με την ψυχραιμία και την υφαλιότητα που αντιμετωπίσατε την τελευταία περιπέτεια που είχατε. Εξάλλου είσαστε μαθημένοι κατά το παρελθόν σε πιο δύσκολα. Κυρία Εισαγγελέα, και σε εσάς σας καλωσορίζομαι εδώ και για το έργο το οποίο επιτελείτε στην εισαγγελία. Κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε της Ενώσεως Εισαγγελέων, πρέπει να σας
ευχαριστήσω γιατί επιλέξατε αυτή τη χρονική στιγμή να γίνει αυτό το σπουδαίο συνέδριο εδώ. Γιατί πρέπει να ξέρετε, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, η Λέσβος είχε μια μεγάλη παράδοση στις επιστήμες και στον πολιτισμό. Αλλά και για τον πρόσθετο λόγο, ότι η Λέσβος έχει αναδείξει σπουδαίες προσωπικότητες στη δικαιοσύνη. Τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια και εγώ πάνω σε αυτά τα οποία ελέγχθηκαν και με αφορμή κυρίως τις επικρίσεις τις οποίες δέχονται η δικαστική λειτουργία από αρμοδίους και μη αναρμοδίους. Πριν από αυτό θα κάνω δύο τοποθετήσεις, οι οποίες τις ξεχνάμε. Η πρώτη είναι ότι η δικαστική λειτουργία στη χώρα μας απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία τέτοια που καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει στο βαθμό αυτό. Και δεύτερον, υπάρχει μία αρχή που αφορά τα κράτη δικαίου, δηλαδή το δικονομικό σύστημα της χώρας μας, όπως τα δικονομικά συστήματα όλων των προηγμένων κρατών, των κρατών δικαίου, στηρίζεται στο ενδεχόμενο λάθος. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ο δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας, δευτεροβάθμια όργανα οι οποία μπορούν να το κρίνουν. Και το λέω αυτό εν ώψη των επικρίσεων οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με τα τελευταία νομοθετήματα και της κρίσης των δικαστικών λειτουργών. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Ένωση Εισαγγελών Ελλάδας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Μυλήνης για την τιμητική πρόσκληση τραπευτή με χαιρετισμό στο άρτιο οργανωμένο επιστημονικό συνέδριο που διοργάνωσαν με θέμα την ποινική δίκη μετάξυ πρόσφατες παρεμβάσεις με τον νόμο 5090 του 24 με την υποστήριξη της Περιφέρειας Χωρίου Αιγαίου και του Δήμου Μυτιλήνης. Ιδιαίτερη τιμητική είναι η παρουσία του κυρίου Υπουργού Δικαιοσύνης, της κυρίας Προέδρου και της κυρίας Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, του κυρίου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, του κυρίου Δημάρχου Μυτιλήνης, του βουλευτή Λέσβου κυρίου Αθανασίου, των διοικητών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και του κυρίου εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως. Το συνέδριο αυτό είχε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεματολογία για τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον κώδικα ποινικής δικονομίας και στον ποινικό κώδικα με τον νόμο 5090 του 2024, διότι σχετίζεται άμεσα με θέματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά κατά την άσκηση των καθηκόντων μας. Τα θέματα θα αναπτύξουν διεξοδικά οι εισηγητές της εκδήλωσης υπό την Προεδρία του κυρίου Βασιλείου Μαρκή, από τη Εισαγγελία του Αρείου Πάγου Επιτιμή, ισοβίου επίτιμου Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, του κυρίου Χαράλαμπου Βουδουλιώτη, από τη Εισαγγελία του Αρείου Πάγου Επιτιμή και Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Δημαρχικές Δραστηριότητες και της κυρίας Ευτέρμης Γουτσαμάνη, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Επιτιμή, Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Οι εισηγητές του συνεδρίου είναι εκλεκτοί εισαγγελικοί λειτουργοί και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί καθηγητές, καθώς και δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Μυτιλήνης. Σας καλωσορίζω όλους στο όμορφο νησί της Λέσβου, ιδιαίτερες όσους ταξίδεψαν από μακριά για να έρθουν εδώ, και σας εύχομαι ευχάριστη και ενδιαφέρουσα διαμονή και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά του νομού μας και πρώην Υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριε Πρόεδρε και κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριε εκπρόσωποι σωμάτων, στρατού, λιμενικού και αστυνομίας, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, δυστυχώς ο εκπρόσωπος του Δημάρχου του Δυτικής Λέσβου δεν μας έκανε την τιμή. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, κυρίες και κύριοι δικαστές, γιατί βλέπω αρκετούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δικηγόροι, φίλες και φίλοι. Είναι μεγάλη τιμή για το σύλλογό μας να είμαστε συνδιοργανωτές σε ένα τέτοιο σοβαρό και σπουδαίο επιστημονικό συνέδριο. Δυστυχώς, ίσως λόγω της θέσης μας, δεν έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε συχνά τέτοιου είδους σημαντικές και τέτοιου επίπεδου εκδηλώσεις. Γι' αυτό είμαστε διπλά χαρούμενοι που είμαστε και συνδιοργανωτές σε αυτό εδώ το επιστημονικό συνέδριο. Δεν θα σας κουράσω, θα σας καλωσορίσω στην πόλη και στο νησί μας. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.
Εύχομαι να έχετε μια καλή και ευχάριστη διαμονή όσες μέρες μείνετε εδώ στην πόλη μας και στο νησί μας και ελπίζω φεύγοντας να πάρετε μαζί σας τις καλύτερες των εντυπώσεων. Και βέβαια σας περιμένουμε ξανά να μας επισκεφτείτε. Ευχαριστώ πολύ.